Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα για την αθλητική ενότητα της εκπομπής και θα ξεκινήσουμε από τη σπουδαία νίκη που πέτυχε πριν από λίγο η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία αν και δύσκολα κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Γαλλίας με 13-12 και να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ντόχα. Τώρα την Τρίτη θα παίξει ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή με την Ιταλία για να τσεκάρει το εισιτήριο, αυτός είναι ο στόχος άλλωστε, για την τετράδα της διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα τώρα και σε ό,τι αφορά στον Όφι, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Λουκάο. Αυτό είναι το πέμπτο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Ηρακλείου. Προς το τέλος της αθλητικής ενότητας θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τη σχετική δήλωση του Βραζιλιάνου παίκτη. Να πούμε επίσης ότι είχαμε σήμερα ανακοίνωση από τη Θύρα 4, ανακοίνωση στήριξης θα λέγαμε στο Μιχάλη Μπούση, παίρνουν ξεκάθαρα θέση οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας Snakes της Θύρας 4 για τα τεκτενόμενα του τελευταίου διαστήματος. Μάλιστα καταδικάζουν οποιαδήποτε επίθεση έγινε προς την οικογένειά του και στέλνουν ένα μήνυμα ενότητας, χωρίς ωστόσο να αποφεύγουν να αφήσουν και αιχμές κατά του ερασιτέχνη Όφη. Θα πάμε όμως τώρα στο κυρίως θέμα της αθλητικής ενότητας και αφορά στο μπάσκετ του Εργοτέλη και την εντυπωσιακή πορεία που διανύουν οι κυτρινόμαυροι στο φετινό πρωτάθλημα της ΕΚΑΣ και έχουν καταγράψει ένα 11-0 και συνεχίζουν. Κοντά μας λοιπόν έχουμε τον αρχηγό της ομάδας του Εργοτέλη, τον Παντελή Χριστοδούλου. Καλησπέρα Παντελή, μου επιτρέπεις τον ενικό να είσαι καλά και προπονητής βέβαια στα τμήματα υποδομής. Αλλά θα ξεκινήσουμε με την ιδιότητα αυτή του αρχηγού και παίκτη της ομάδας. Θα έλεγα να αρχίσουμε από το πρόσφατο, το ντέρμπι κορυφής επί της ουσίας που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα επί του Ρεθύμνου. Ένα ντέρμπι το οποίο δεν δυσκολευτήκατε θα λέγαμε να πάρετε, τουλάχιστον με βάση τα όσα καταμαρτυρά το τελικό 87-59. Μίλησε μας έτσι λίγο για την αναμέτρηση. Όπως ακριβώς τα λέτε είναι, έτσι. Όλοι για ντέρμπι το περιμέναμε, εξελίχθηκε λίγο διαφορετικά. Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν όντως ένα ντέρμπι. Δηλαδή ήταν κοντά το σκορ, ήταν 27-23 αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη περίοδος. Έπειτα μιλήσαμε στον πάγκο, σφίξαμε παραπάνω την άμυνά μας, γιατί δεν μπήκαν πολύ συγκεντρωμένοι. Δεύτερη περίοδο φάγαμε μόλις 6 πόντους. Καταλυτικό σημείο αυτό. Ξεκάθαρα. Και νομίζω σκοράραμε 23, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Οπότε πήγαμε στους 20 πόντους διαφορά περίπου στο ημίχρονο. Και από εκεί και πέρα διαχειριστήκαμε όλο το παιχνίδι, ήταν στο ρυθμό μας και δεν δυσκολευτήκαμε καθόλου. Ήταν ένα μήνυμα υπεροχής, θα λέγαμε, αυτό το αποτέλεσμα, δεδομένου ότι αγωνιζόσασταν ο πρώτος με το δεύτερο. Σίγουρα ήταν ένα μήνυμα. Χωρίς να υποτιμάμε βέβαια τον αντίπαλο, σαφώς, έτσι. Σαφώς. Γι' αυτό και κερδίσαμε. Ίσως εκείνοι δεν το περιμέναν τόσο, ότι θα μπούμε τόσο δυνατά. Εμείς ήμασταν συγκεντρωμένοι στο πλάνο που δουλεύαμε όλη τη βδομάδα των προπονήσεων. Μας βγήκε, ήμασταν πολύ εύστοχοι. Με αποφασιστικότητα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, ξεκάθαρα. Ευστοχία η οποία μας έλειπε στα προηγούμενα παιχνίδια. Mm. Που μπορώ να πω ότι δυσκολευτήκαμε, γιατί μπορεί να τα είχαμε υποτιμήσει λίγο ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Σωστά, σωστά. Είπα στον πρόλογο στην αρχή ότι έχετε πετύχει αυτό το εντυπωσιακό ομολογουμένο σε 11-0. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις αν στο ξεκίνημα αυτής της φετινής προσπάθειας περιμένατε αυτή την πορεία. Κοιτάξτε, να δείτε, σίγουρα δεν ξεκινάς μια χρονιά και λες ότι θα πάμε να κάνουμε το αίτητο ή σωστά, το οτιδήποτε σωστά. Τέτοιο, έτσι. Κάθε εβδομάδα την κοιτάς ξεχωριστά, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά δήμα, και το χτίζεις. Το θέμα είναι ότι ξεκινήσαμε μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Εντός και εκτός γηπέδου θα πω, γιατί το κλίμα στην ομάδα είναι τρομερό. Συν τις προσθήκες που γίνανε, παρόλο τους τραυματισμούς που υπήρξαν, έτσι, η ομάδα παρέμεινε σε πολύ καλό επίπεδο κάθε εβδομάδα, σε όλες τις προπονήσεις. Δουλεύαμε σκληρά. Όλοι θέλαμε να βελτιώσουμε τον άλλον, οπότε δεν χαριζόμαστε σε κανέναν. Ακόμα δηλαδή και πιο μεγάλοι, θεωρητικά πιο μεγάλοι, στους πιο μικρούς. Τους πιέζαμε συνεχόμενα, συνέχεια, έτσι ώστε να βελτιωθούν και εκείνοι. Και να βελτιωθούμε και εμείς μέσα από αυτό. Και αυτό έχει αποτέλεσμα και φάνηκε στο διατάφτα που λέμε. Υπήρξαν παιχνίδια μέχρι τώρα που σας δυσκόλεψαν, ίσως αυτό με το ΝΟΑΧ, με την παιδιάδα, γιατί δεν ήταν εύκολος ο δρόμος ναι, για το 11. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάποια μάτς, έτσι δεν γίνεται να έχεις την ίδια απόδοση σε όλα τα παιχνίδια. Σωστά, έτσι. Σωστά. Αλλιώς ίσως παίζαμε και σε μεγαλύτερη κατηγορία. Με τον ΝΟΑΧ σίγουρα δυσκολευτήκαμε, γιατί ήταν μια ομάδα που τέριαζε πιο πολύ στο δικό μας στυλ παιχνιδιού, σε αντίθεση με το Ρέθυμνο. Ο ΝΟΑΧ έτρεχε, είναι μια νεανική ομάδα και αυτοί οι οποίοι τρέχουν,
Το Ρέθμινο δεν έχει τέτοιο σύνολο που τρέχει, οπότε είχαμε την υπεροχή σε αυτό το κομμάτι. Αλλά και πάλι με τον ΟΑΧ, με ένα κρίσιμο σουτ του Ηλία Θοδωρίδη, εν τέλει το πήραμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι φτάσατε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Επί της ουσίας έχετε κλειδώσει το απόλυτο πλεονέκτημα. Ναι. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στα play-off mm-hmm. και ο στόχος, αν μη τι άλλο, η επιστροφή στην τρίτη εθνική και η άνοδος, έτσι. Εντάξει, στόχος, το έχουμε πει και από την αρχή της χρονιάς, δεν είναι αυτός καθ' αυτός, έτσι. Αν προκύψει, καλώς. Mm-hmm. Δηλαδή, το έχουμε συζητήσει και με τους προπονητές και με τον πρόεδρο. Δεν σας πιέζει, δηλαδή. Όχι, δεν υπάρχει πίεση σε αυτό το κομμάτι. Εμείς, μπορώ να σου αποκαλύψω μέσα από την πείρα ότι σιγά-σιγά κοιτάμε και λέμε, μήπως. Και θέλουμε να το ψάξουμε κιόλας. Υπάρχει άλλος που έχει πάρει αίτητο το πρωτάθλημα στην ΕΚΑΣΚ. Μήπως θα το βάλουμε στόχο. Είναι ένα κίνητρο, μια επιπλέον πρόκληση, φαντάζομαι. Και σίγουρα τώρα αυτό που πρέπει να προσέξουμε σαν ομάδα είναι να μην χαλαρώσουμε. Γιατί πέρασε ένα ντέρμπι, το οποίο το κερδίσαμε εύκολα και δεν πρέπει να χαλαρώσουμε σε καμία περίπτωση. Γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Έτσι, έτσι, έτσι είναι. Μέχρι τέλους η προσπάθεια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, φαντάζομαι ότι στρέφεται τώρα στη θέση από 2 μέχρι 4. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα πω ότι κοιτάμε τόσο πολύ τι θα γίνει παρακάτω. Τι κάνουν οι κοιτάμε άλλοι, τη δικιά μας τη δουλειά. Σωστά. Έτσι να γίνεται σωστά. Κάθε εβδομάδα, όπως είπε και πριν, να είμαστε καλύτεροι και από εκεί και πέρα να επιβάλλουμε εμείς το ρυθμό μας για το παιχνίδι μας και δεν φοβόμαστε κανέναν. Mm-hmm. Πάντως, Παντελή, μπορεί να μην είναι αυτοσκοπός η επιστροφή της ομάδας στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η θέση της ομάδας είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία, έτσι, και το αποδεικνύεται και μέσα από την πορεία σας και ιστορικά η ομάδα αξίζει να βρίσκεται στις εθνικές κατηγορίες. Θα συμφωνήσω με αυτό. Εντάξει, και φέτος έχουμε ένα σύνολο το οποίο σίγουρα μπορεί να σταθεί στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν ξέρω αν εν τέλει βγούμε πρώτοι και ανέβουμε. Μπορεί να είναι και το ίδιο το σύνολο, να μην γίνει κάποια προσθήκη ιδιαίτερη. Έχουμε παιδιά με μεγάλη εμπειρία στην ομάδα. Δηλαδή και ο Ηλίας Θοδωρίδης από εθνικές κατηγορίες, ο Γιώργος ο Σκάνδαλος και ο Δημήτρης ο Σταθάκης. Και μετέπειτα οι πιο μικροί που ακολουθάνε και μαθαίνουν δίνουν τη δική τους νότα στην ομάδα. Πολύ σωστά, είστε ένα πολύ ωραίο σύνολο και κράμα έμπειρων και νέων παικτών έτσι, που έτσι συμπράτεται πολύ ωραία και με αποτέλεσμα στον αγωνιστικό χώρο. Μου είπες και πριν για το πολύ καλό κλίμα στην ομάδα και θέλω να ρωτήσω αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για συνταγή επιτυχίας, ενδεχομένως είναι ένα βασικό κομμάτι αυτό. Ξεκάθαρα, αν δεν έχεις αποδυτήρια. Η χημεία που λέμε και τα καλά αποδυτήρια. Δεν μπορείς να έχεις ομάδα. Σίγουρα βέβαια λένε ότι στα στραβά θα φανεί, έτσι, δηλαδή, εντάξει, έχουμε περάσει από κάποια στραβά, η αλήθεια είναι, ενδοοικογενειακά θα πω εγώ, μες στην ομάδα μας, αλλά τα λύσαμε και προχωράμε ακόμη πιο δυνατή. Και αυτά χρειάζονται, συμβαίνουν και το θέμα είναι πώς τα αντιμετωπίζει κανείς. Αύριο στις 7 τώρα παίζεται στην Αλικαρνασσό με τον Ουραγό στη βαθμολογία Ηρόδοτο. Τι μπορούμε να πούμε για την συγκεκριμένη αναμέτρηση? Εντάξει, το Ουραγός δεν μας λέει κάτι, έτσι. Σας το είπα και πριν, δεν κοιτάμε τη βαθμολογική θέση, κοιτάμε το δικό μας παιχνίδι, να επιβάλλουμε το δικό μας ρυθμό, να έχουμε εμείς μια καλή απόδοση, γιατί στην τελική δεν πρέπει να δείξουμε μια εικόνα που δεν μας αξίζει εμάς. Σωστά. Πρέπει να επιβάλλουμε το ρυθμό μας και να δείχνουμε ότι είμαστε στην πρώτη θέση για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Mm-hmm. Κρατάτε τον πύχη ψηλά και θέλετε ψηλά. Να φαίνεται αυτό μέσα σε κάθε μας βρίσκουμε ένα κίνητρο για να μας δοθεί. Σωστά. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω και για αυτή την παρουσία πατέρα, γιου, προπονητή, αθλητή, πώς είναι μέσα στην ομάδα. Είστε χρόνια και οι δύο, γιατί όπως προείπα δεν είσαι μόνο αθλητής, είσαι και προπονητής, είσαι καθηγητής φυσικής αγωγής, οπότε έχεις ένα διπλό ρόλο μέσα στην ομάδα. Ναι. Πολλαπλό μάλλον. Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, από παλαιότερα, δηλαδή από παιδικοεφηβικά, είχα τον πατέρα μου σαν προπονητή. Σωστά, σωστά. Και είχαμε αρκετές διακρίσεις σαν ομάδα τότε. Το καλό, γιατί θα το τονίζω ότι είναι το καλό με τον πατέρα μου, είναι ότι από τότε ποτέ δεν μου έδωσε εύνοια. Δηλαδή, ίσως θα ήταν και πιο αυστηρός, θα έλεγα εγώ. Μπορώ να το πω για να μην αφήσει τα περιθώρια για σχολιασμούς ενδεχομένως. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά βέβαια μέσα από αυτό εμένα με βοήθησε. Γιατί δεν είχα την άνεση να πω εντάξει, είναι ο μπαμπάς μου, θα πάρω θέση, θα. Όχι, δεν το είχα αυτό. Μετέπειτα, όσο μεγάλωνα και τον έβλεπα, ξεκάθαρα τον έχω σαν πρότυπο και φαίνεται και με το ότι έχω ακολουθήσει. Και δικαίως. Έτσι. Και τώρα που συνεργαζόμαστε, πέρα από τη σχέση προπονητή-παίχτη και είμαστε και δύο προπονητές, έτσι, είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Ανταλλάσσουμε απόψεις,
Συζητάμε με άλλους τόνους και γενικά είναι ένα ωραίο κλίμα. Είστε, και θέλω να το πω αυτό, γιατί έτσι παρατηρώντας και την πορεία σας μέσα από τα social, είστε μια αθλητική και πολύ δεμένη οικογένεια, ναι. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω και φαίνεται και αξίζουν τα εύσημα και στους γονείς σου και σε εσάς, βέβαια. Τα εύσημα να τα δώσουμε κυρίως στη μαμά, το στυλωμάτι. Έτσι, γιατί είναι ο αφανής ήρωας μιας οικογένειας και χαίρομαι. Και ο πιο μεγάλος οπαδός. Έτσι, χαίρομαι που το λες, να είναι καλά να σας χαίρεται και η μαμά σου και ο μπαμπάς σου και η Χρυσάνθη στην πορεία της που πραγματοποίησε ένα άλλο. Άθλημα, σε ένα έτσι, άλλο άθλημα, βόλεϊ, αλλά δεν έχει να κάνει. Έτσι, με πρωταγωνιστικό ρόλο εκεί και η Χρυσάνθη. Θέλω λίγο να πάμε και στο κομμάτι των γυναικών και των ακαδημιών, γιατί όπως είπαμε, εκτός από το ρόλο του αθλητή, έχεις και αυτόν του προπονητή. Να μιλήσουμε λίγο και για τα τμήματα υποδομής και για τη δουλειά που γίνεται στον Εργοτέλη. Καταρχάς, η δουλειά που γίνεται, κοιτάμε να προωθήσουμε πολλές μικρές ηλικίες. Να φανταστείτε ότι φέτος στο γυναικείο, ενώ πέρυσι είχαμε ενήλικες γυναίκες, έτσι, φέτος είναι μόνο τρεις και η υπόλοιπη ομάδα παρτίζεται από νεάνιδες και κορασίδες. Ενθαρρυντικό θα έλεγα. Πολύ ενθαρρυντικό. Δηλαδή είναι ηλικίες 2010, 2009, 2008. Νέα κορίτσια. Νέα κορίτσια, τα οποία έχουν πέσει στα βαθιά. Γιατί στο κριτικό μπάσκετ το γυναικείο στοιχείο δεν είναι έντονο. Και αυτό είναι αλήθεια τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Χρόνια, γιατί αλήθεια, παλιότερα έχουμε ζήσει σπουδαίες στιγμές στο γυναικείο μπάσκετ. Ωστόσο, φθήνει το πράγμα και δεν ξέρουμε γιατί γίνεται αυτό. Δεν ξέρω κι εγώ γιατί γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει τόση έμφαση στο γυναικείο. Δεν θέλει να δοθεί το. Είναι και το οικονομικό στη μέση σίγουρα. Σωστά, όλα μετράνε. Μπορώ να αναφερθώ στο γεγονός ότι ο Ηρόδοτος έχει μια πολύ καλή ομάδα. Θα μπορούσε να είναι στην Α2. Έτσι. Το ζήσαμε και αυτό. Δεν κατέβηκε καν στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, μια και μιλάμε για τον Ηρόδοτο, αυτή τη στιγμή στο γυναικείο δεν έχει κάποιον να το κοντράρει. Σωστά. Δηλαδή, θα βγει πρωταθλητής φέτος, θεωρώ. Μετά από εκεί, τι θα γίνει. Το θέμα είναι να βρεθούν λύσεις και να υπάρχει στήριξη στην ομάδα. Όπως και στη δική μας περίπτωση. Έτσι. Δυστυχώς νομίζω ότι η πολιτεία δεν βοηθάει τόσο πολύ. Και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Ναι, και η θέση μας σαν Κρήτη. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα δεν βολεύει και με τα μεταφορικά. Το μειονέκτημα είναι αυτό, το κόστος είναι πολύ μεγάλο, οπότε επιβαρύνονται οι ομάδες πάρα πολύ ως προς αυτό το κομμάτι. Εσείς στις γυναίκες παίζετε την Κυριακή. Ναι, παίζουμε το Αρκάδι. Στις 3 ώρα, εκτός έδρας. Mm-hmm. Πώς είναι το πρωτάθλημα των γυναικών, έτσι, δώστε μας μία εικόνα λίγο. Εντάξει, εμείς τώρα. Το Ηρόδοτος ξεχωρίζει, θεωρώ. Μετέπειτα είναι το Αρκάδι, ο Ανδρογίας. Ήταν ο ΑΧ, ο οποίος γι' αυτός που έχει τα δικά του προβλήματα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Και μετέπειτα είμαστε εμείς που εμείς κυρίως κοιτάμε να πάρουμε εμπειρίες. Με τα νέα παιδιά. Με τα νέα παιδιά. Δηλαδή δεν κοιτάμε το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πάμε στον αγώνα και θέλω να δω έστω μια καλή φάση από κάτι που δουλεύουμε στην προπόνηση. Γιατί όπως και να έχει, όταν ένα κοριτσάκι 14 χρονών βλέπει μπροστά του μια 30χρονη π.χ. η οποία έχει και εμπειρίες από Α1 και Α2. Έτσι. Παθαίνει ένα σοκ. Mm-hmm. Όταν ξεφοβηθεί και ξεπάρει το κοριτσάκι και παίξει. Εξοικειώνεται με την εικόνα κυρίως αυτή. Μετέπειτα, όταν θα παίξει με ένα κορίτσι στην ηλικία του, θα της φάνει παιχνιδάκι. Σωστά. Οπότε αυτό κοιτάμε λίγο, να δούμε μια πορεία καλή στις κορασίδες κυρίως φέτος. Και να δούμε αν τα καταφέρουμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά τα παιδοεφηβικά τμήματα, όπου εκεί πραγματικά το κριτικό μπάσκετ και το μπάσκετ γενικότερα του Ηρακλείου έχει παραστάσεις, έχει συναγωνισμό, έχει παιδιά, έχει ταλέντα, είναι έτσι. Αυτή συναγωνισμό έχει, ανταγωνισμό θεωρώ ότι έχει. Ανταγωνισμό δεν έχει, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα μονοπόλιο την ομάδα του Ηρακλείου. Σωστά. Που έχει παρουσία, έχει παρουσία στα Πανελλήνια, χωρίς να έχει κάποια διάκριση, αλήθεια είναι. Αλλά, δηλαδή, η τελευταία φορά που θυμάμαι να υπάρχει κάποια διάκριση ήταν αντίστοιχη χρονιά μας. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά, λοιπόν, και σε αυτό το κομμάτι. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά, απλά νομίζω αυτό που γίνεται στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, το πεδομάζωμα, στοχευμένα, δεν μπορεί να γίνει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ίσως χρειάζεται περισσότερη έτσι, μεθοδική δουλειά από το κομμάτι της πολιτείας. Σίγουρα θα βοηθούσε αν υπήρξε και μια ομάδα στην Α1 κατηγορία.
θα ήταν διαφορετικά έτσι, τα δεδομένα. Έτσι ώστε να τραβήξουμε και άλλο κόσμο. Κόσμο, ναι, γιατί τα παιδιά χρειάζονται κίνητρο και παραστάσεις. Είναι, είναι η αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση εδώ. Καλή συνέχεια και εύχομαι να τα πούμε και στο τέλος της σεζόν με το καλό να με την κουπά. Πετύχετε το στόχο. Έτσι, έτσι.